πονηκήσαμε γιατί το παιδί μου έχει πεθάνει. Μελίνα δεν ξαναγυρίζει. Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας της μικρής Μελίνας άκουσε την απόφαση του τριμελούς εφετείου πλημελημάτων που έκρινε κατά πλειοψηφία ένοχη την αναισθησιολόγο, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκιση 18 μηνών με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς της τα ελαφρυντικά αυτό του πρώτερου συνομουβίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την υπόθεση. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Να επιμένουμε καμιά φορά, όπως επέμενα εγώ τόσα χρόνια, έχουν περάσει 8 χρόνια. Επιτέλους ακούσαν τα αυτονόητα και οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι. Εμείς, εγώ σαν γονιός και η σύζυγός μου το ξέρουμε ήδη. Νιώθω ότι δικαιώθηκε ο αγώνας ο δικός μου και της οικογένειάς μου. Δεν νιώθω όμως ότι νικήσαμε, αφού το παιδί μου δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω, είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας της μικρής Μελίνας, που ξέσπασε σε κλάματα με το άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου. Μελίνα δεν ξαναγυρίζει. Τουλάχιστον όμως έπρεπε να ακουστεί αυτό που έπρεπε ακούστηκε. Η υπόθεση είχε οριστεί να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό τον περασμένο Νοέμβριο, με την υπεράσπιση να υποβάλει ένσταση κατά της έφεσης του εισαγγελέα για αοριστία της αιτιολογίας μέσω της οποίας είχε παραπεμφθεί στο ακροατήριο. Μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η υπόθεση εκ νέου παραπέμφθηκε στο ακροατήριο, με τον πατέρα της άτυχης μικρής που μπήκε στο Βενιζέλιο το Δεκέμβριο του 2015 για επέμβαση ρουτίνας και έχασε τελικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου τη ζωή της, να ευχαριστεί το δικηγόρο του και όσους τον στήριξαν σε αυτό το δύσκολο, όπως είπε, δρόμο. Η μικρή κόρη που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε το θάνατο της Μελίνας γεννήθηκε 11 Νοεμβρίου, τη μέρα του Αγίου Μινά. Ο Άγιος Μινάς είναι πολιούχος του Ηρακλείου και προστατεύει το άδικο. Το θεώρησα καλό ιονό και μπορώ να σας πω ότι δικαιώθηκα και ότι πίστευα στο τέλος θα καταδικαστεί. Το δικαστήριο έκρινε ένοχη κατά πλειοψηφία την κατηγορούμενη, υιοθετώντας την άποψη της μη αντιμετώπισης του βροχοσπασμού, ενώ όπως όλοι ανεξαιρέτως οι μάρτυρες κατέθεσαν και οι πραγματογνώμονες που συντάχθηκαν τούτο διέλαβαν, το κλινικό σύμβασμα ήταν σύνθετο με εκδήλωση βροχοσπασμού αλλά και αιμοδυναμική κατάρρευση ως αποτέλεσμα της αλλεργικής αντίδρασης. Η θεραπευτική αντιμετώπιση ήταν η επιστημονικά ενδεδειγμένη όπως όλοι κατέθεσαν. Θα ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως επί της απόφασης. Αυτό που θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το Θεό που μου δίνει δύναμη, που μου έδωσε δύναμη να επιμείνω, να πιστεύετε, να έχετε πίστη. Η υπόθεση θανάτου του μικρού κοριτσιού είχε προκαλέσει αίσθηση και πανελλήνιος άλλο, υπό το βάρος της δραματικής κατάληξης που είχε, μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας σε ένα παιδί που τίποτα δεν φαινόταν ότι μετά από αυτό το χειρουργείο δεν θα επέστρεφε ποτέ κοντά στην οικογένειά του.